Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Μπασκετάκη. Πολύ δυνατό αυτό το κλαπ που έκανα στην αρχή, αλλά it's ok. Παρακαλούμε την αναμέτρηση λοιπόν από την Σόνη Καρίνα, η οποία σιγά σιγά νυχτώνει μεταξύ Summer Kings και Λαμόγια. Πρώτη κατοχή τώρα, δεν θα την μετατρέψει σε κάτι χρήσιμο για την ομάδα του Ιακουβίδη, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ομάδας των Summer Kings. Τώρα ένα jump shoot εύστοχο έπειτα από πολλαπλές αναπηδήσεις. Το Μόκα απέναντι σε δύο αντιπάλους 0-2. Δεν νομίζω το παιχνίδι μας έχει πιάσει λίγο από τα μούτρα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Οι Summer Kings, οι οποίοι προέρχονται από την πρώτη του σουίτα απέναντι στους SKG Sonics, έκαναν μια ανανεωμένη SKG Sonics για το Summer, μια πολύ καλή τρίτη περίοδο, 30-10 το εκπέρι σκορ παρακαλώ. Από την πλευρά τους, τα Λαμόγια έχουν κάνει δεύτερη τους σερή νίκη απέναντι στους Μιλτιράκι Μπακς, μια ομάδα η οποία ήταν και πέρσι στην Winter Master. Είχε κάποιες προσθήκες, ο Αργυράς ήταν μία από αυτές, διορθώνω. Ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας, παραδείγματος ότι αυτή δεν κέρδισε. Και έκαναν keybacks μία πολύ καλή τρίτη περίοδο, 15 πόντι διαφορά απέναντι στα Λαμόγια, στο επιμέρους για την τρίτη περίοδο. Άρα δεν κατάφεραν να κερδίσουν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κέρδισε πολλές τώρα ο Μπάμπης Ιακωβίδης. Ιακωβίδης και Μιτζαρίδης λοιπόν, οι δύο top scorers των δύο ομάδων αντίστοιχα. Και δεν αποκλείεται να έχουν πολλά ματσαρίσματα μέσα στα 40 αγωνιστικά λεπτά. Πολύ ενδιαφέρον. Έστοχος η πρώτη. Έστοχος και η δεύτερη τώρα, 2-2. Είχαμε το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι προηγουμένως. Μιτζαρίδης. Θα διαβάζει με τίποτα σε ρόλο point guard σε πρώτη φάση. Μπορεί να παίξει το combo guard. Θα μου δίνει ένα screen. Ένα jump shoot δεχόμενος από τη γωνία και είναι εύστοχος. Μετζής. Οι οδηγίες από τους μπάγκους δεν σταματάνε. Αδιαλείπτος. Σκαστή πάσα τώρα πήγε να βγάλει ο Νίκος της παίκτης, που είχε πέσει. Θα συγκρατήσουν όμως την μπάλα του Kings και υπάρχει φάουλ. Εκπαιδευτής των Τσάμογλου. Δεύτερο φάουλ λοιπόν στο παιχνίδι και δεύτερο για τους Μόβια τα Λαμόγια. Από την επαναφορά αποστολίδη, σουτιά 3 η Ιακωβίδη σε λέω ότι και από τη γραμμή των 6.75 δεν τα καταφέρνει τώρα. Μόκα στο rebound, Τζαρίδης. Από την αριστερή πτέρυγα, αυτό που είπαμε προηγουμένως απέναντι στον Ιακωβίδη. Πολύ ενδιαφέρον ματσάπ στα γκάτζι λοιπόν. Τσάμογλου. Δίνει την επιλογή στο Μόκα, ο οποίος την εκμεταλλεύεται αφού αυτός φύγει. Πάσα η οποία πέρασε μέσα από την ψηλό, αλλά έκανε ένα λάθος αυτός. Και υπάρχει φαουλ αντιαθλητικό. Είναι ωραίο. Μάλιστα. Τερμητής έκανε μια λάθος πάσα προηγουμένως. Μια αυστηρό λίγα από τον πάγκο των Μουβ. Άστοχος η γωνία όπως λέγεται στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. 3-4, ένας πόντος συν επίθεση για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Τεχνικά υπεδούχους, διορθώνω. Summer Kings. Πάλι πλάνεται τώρα ο Νίκος θα γυρίσει στο πια 3 από τη γωνία. 45 μοίρες από το Σολίδη, άστοχος, Μιτζαρίδης πολύ ψηλά. Νίκο, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός για τους Kings, οι οποίοι έχουν 7 άτομα, 7 παίκτες. Μόκας, ένα jump shot μέσα, απόστασης, έστοχος, λαμβάνοντας από τον Μιτζαρίδη. Ήταν επάνω του, αλλά δεν καταφέρει να τον αποτρέψει από το Σολίδη. 3-6, double score. Έχουν 6 παίκτες στον πάγκο οι Μόβ τα Λαμόγια. Στέκεται στον αέρα και εκτελεί δύσκολη προσπάθεια από τον Ιακωβίδη. 5-6. Ιακωβίδης, ο οποίος επίσης φοράει την φανέλα των MMP και πέσει στην Winter Master και φέτος στην Summer Elite. Σκαστή πάσα Μιτζαρίδης μέσα στον Τσάμογλου, στρούζας τώρα από τη γωνία. Μόκας, Μιτζαρίδης και πάλι κυκλοφορεί μπάλα στην περίμετρο, δίνει ένα σκρίνο Τσάμογλου. Ένα ακόμα θα προσπαθήσει τώρα και θα εκτελέσει πίσω από αυτό Μιτζαρίδης ένα μακρινό δίποντο. Ήδη η βοήθεια πάνω του δεν κατάφερε να τον αποτρέψει και ο Μιτζαρίδης δεν κατάφερε να ευτοχίσει. 5-6 παραμένει, ζήτησε ο Κατέρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει και αυτός ο βασικός στην κίνηση, πήρε κόπικα αλλά με φάουλ ο Νίκου από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ή δεν έχει πληρωθεί φάουλ. Έχει πληρωθεί φάουλ και είναι... Α, χαμηλά. Ωπα, έχει... κάτι υπάρχει... Α, δεν υπάρχει φάουλ. Οκ. Δικό μας λάθος. Και μου και της γραμματείας. 0-3. Γιατί αν ήταν φάουλ θα έπρεπε να είναι πολλές. Κρυφτήκαμε λίγο. Τελικά καθαρό το μπλοκ.
Είχε φάουλ από τον έναντε. Πάμε σε Κουβίδης. Τώρα στην ώρα θα κάνει μια προσπίση ξανά σε αυτόν τον Νίκου. Κουβίδης πάει μέχρι μέσα, στέκεται και πάλι στον αέρα. Κόβει και αυτή τη φορά πράγματι του φάουλ και οι δύο ρεφς. Ομόφωνη απόφαση και έχει ζητήσει αλλαγή. Αλλαγή ο Τερμετζής. Θα περάσει στον πάγκο. Μητριάζει και πρώτη φορά στη θέση του για τη βραδιά. Ψηλός βγήκε, ψηλός βγήκε. Και η Εγωβίτη στις βολές. 0-4 ατοματικά στα πρώτα 3 και κάτι αγωνιστικά λεπτά. Οπα. Παίζει και λίγο box με τον τρίποντα, όλα καλά. Έχει στόχο στην πρώτη ο Εγωβίτης. 6 όλα. Το συμπληρώσει ατοματικά τους φάουλ η Μοβ. Έχει στόχο στις 4 ο Εγωβίτης. 7-6 μπροστά η Summer Kings τώρα. Σαμόγλου. Κάτσε ακούστηκε να λέει από τον πάγκο των Kings να δίνουν χώρο στη ραντιά τα λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Τζαρίδης βγαίνει από τα screen, παίρνει ένα screen από τον Σαμόγλου. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται πολύ δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει και σε άλλον παίκτη που έχει πάνω του στον Αποστολίδη, θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν και θα πάει και αυτό για δύο βολές. Πρώτο φάουλ των Kings. Παραχωρεί και ζευγάρι ελεύθερων βολών, σιγά σιγά ανοιχτώνει το σκηνικό, το background. Έστω όμως την πρώτη του Τζαρίδης. 7 όλα. Άστοχος στη δεύτερη. Άμπλο κάουτ βγήκε και πυρονίκου. Λουθουνάκος, πρώτη μακρινή πάσα στον Διακοβίδη, ο οποίος αλλάζει ταχύτητα, παραμένει με τον Τζαρίδης κολλημένος πάνω του. Για 6 δευτερόλεπτα, σκάστη πάσα, πέρασε ο Λουθουνάκος και για ένα υπόγειο υποχόνιο λέει. Άκου τα κατάφερε, απέναντι σε άμυνα. 9-7. Τζαρίδης. Στην κίνηση του δείχνει ο Στρούζας, δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Ζαρίτης στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος. Ο παίκτης δεν θα πάρει την μπάλα όμως ο Μόκας. Πήρε ο Δημητριάδης και αστόχησε. Δεν θέλει να δισταθεί ερχόμενος από τον πάγκο. Ο Λουθουνάκος. Με μια προσπίση από τον Λίδης. Διακοβίδης σου για 3. Άστοχος και πάλι έχει πάρει μια ακόμα προσπάθεια με την κόρη μπάουντ από τον Δημητριάδη. Τζάμον τώρα ο έτερος ψηλός των Μοβ. Σηκωθεί και ο Φιλετρίδης από τον πάγκο. Μέχρι μέσα έχει κερδίσει. Πάω τσάμπον από τον Καντέρι. 2-4. Έχουν δύο ακόμα να δώσουν για όλη την περίοδο οι Summer Kings. Επαναφορά λοιπόν, Μιζαρίδης πήρε από τον Μόκα ένα jump shot μέσα από όσες το έχει. Αυτό το σουτάκι ειδικά όταν βρίσκεται ελεύθερος με ένα γρήγορο release, αλλά αυτή τη φορά δεν δικαιώνεται. Κοιτάω από δείχνει. Αποστολίδης. Ο Λουθουνάκος σε ένα μακρινό δίποτο θέλει να δικαιωθεί. Αυτός τώρα είναι άστοχος, με 30 rebound χωρίς να πατήσει την baseline. Έφτασε πετάγοντας αυτό έχουν εντύπωση. Από το που βρίσκομαι. Μιτζαρίδης. Μοκάς. Θα μου έχουν κάνει μια προσπίση, δεν θα πάρει πάσα. Στέλνει και θέλει. Δύσκολη προσπάθεια. Επιθετικό rebound απέναντι στον Νίκο και φάουλ. Ωραίο voice crack. Θα μου στις βολές. Και αρκετά φάουλ και από την άλλη πλευρά τώρα, από τους Kings. Αυτό μας πρώτη Σάμογλου. Είμαι ψυχωμένος από τον πάγκο του Σάμογλου. 9-8. Στη δεύτερη 9-9. 9 όλα, μία ακόμα ισοπαλία, 7 από το 6-6. Το 0-0, το πάσο. Λουθουνάκος. Πέρασε μέχρι μέσα, είναι άστοχος, η μπάλα περπάτησε. Στο συμφάνει επιθετικό rebound όμως από τον Κατέρι. Στολίδης, καλό παχυγή, να και πάλι με τον Νίκο Παραλίου να πέσει, παίξει, πέσει στην καριέτα. Πολύ μπάρα τώρα στην περίμετρο για τους Kings. Διακοβίδης στέκεται στον αέρα και εκτελεί πολύ ψηλά, πολλά χέρια, θα πάρει τελικά. Θα γραπώ στην μπάλα Τσάμολου, ο οποίος θέλει να τρέξει από την γωνία. Συγκίνηση, πάσα στο Στρούζα, άστοχος όμως. Επιθετικό rebound και καλά από τον Δημητριάδη. 9-11. Θετικός πλουραλισμός και είναι έτοιμος να περάσει ο Φιλιππάκος για πρώτη φορά για τους Μοβ. Να δούμε τι μίξη θα κάνει ο DJ. Λουθουνάκος. Πάσα μέσα στην ρακέτα, πέρασε τον Κατέρι ο οποίος έχει κλειστεί καλά, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Τζάμογλου. Συνεπώς έχουμε βολές. Χαμηλά το φάουλ. Συνταγματικά. Φιλιππάκος θα περάσει στη θέση του Στρούζα. Δεύτερο Τζάμογλου. Δεύτερο φάουλ του Τζάμογλου και έχει περάσει στον πάγκο για τους Kings. Ο Νίκο, ο Λιάκος θα περάσει πρώτη φορά στη θέση του. Μία εκ των δύο αλλαγών που έχουν διαθέσιμες. Οι Kings έφτωχος στην πρώτη ο Κατέρης.
Άστοχος δεύτερη, πολύ ψηλά ο Τσάμος θα πάρει το rebound. Πρώτη πάση στο Μιτζαρίδη. Είναι μια πάση στη γωνία στο Μόκα. Τσάμος στο 16. Πάλι Μόκας, Μιτζαρίδης θα κάνει μια προσπίση. Τώρα θα πάρει τα σκρέμ το Δημητριάδη. Δεύτερος παίκτης πάνω του, τον πιέζει πολύ πολύ Λάγος. Στη γωνία βρίσκεται ελεύθερος αλλά δεν πήρε την μπάλα. Τσιλιπάκος σε ένα jump shot άστοχο. Από τον Δημητριάδη και πάλι. Τώρα στο αριστερό γήπεδο έχει βρεθεί αποστολή. Πάει μόνο του μέχρι μέσα, πάρα πολύ ψηλά ήρθε. Και τη βοήθεια ο Τσιλιπάκο ο οποίο ζήτησε βήματα. Αλλά δεν τα πήρε, 12-11. Τζαρίδη. Μάλιστα να περάσει. Και ο Ιωάννου τη Μοβ. Κίνηση μέχρι μέσα είναι άστοχο. Πάρα πάνω από τον καμπλό από την προσπάθεια του Δημητριάδη. Δεν θα βρει τα πατήματά του. Θα μου περνάει στον πάγκο τώρα από τον Ιωάννου τη Μοβ. Περάσει και ο Σκύπριο στον πάγκο. Πολύ μακρινή πάσα έχει πάρει την μπάλα, ο Κατέρης έβαλε τον καλάθι αλλά προτού συμβούν όλα αυτά έχει κάνει επιθετικό φάουλ στο προσωπικό του αντίπαλο. Τζαρίβης 12-11 λοιπόν, 3-48 και τη λήξη της πρώτης περίοδου, Summer Kings εναντίον Λαμόγια. Το παιχνίδι πάει head-to-head στη γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερο στη λιπάκο, θα κάνει μια προσποίηση. Πάει μέχρι μέσα, αριστερό κουκά στο κόμπι, επιθετικό rebound του Δημητριάδη. Ο Ιωάννου στην κίνηση πήγε να βγάλει μια πάσα και κρυφτεί από δύο Μιτζαρίδη. Και υπάρχει πόντο στη διεκδίκηση τη κατοχή. Δύο φάουλ τον νου από τον πάγκο. Εδώ παίκτη τον Κίνη του Βέκτου. Για τρία δευτερόλεπτα έχασε την μπάλα και την κατοχή. Με τα Λαμόγια Μόκα έχοντα στηριχθεί στη γωνία. Δεν πώς έχουμε αλλαγή αυτής. Της κατοχής, όχι της μπάλας, η μπάλα μια χαρά είναι. Και μάλιστα απαγορεύεται να παίξουμε με άλλη μπάλα. Και εγώ πρόσφατα το έμαθα. Ότι όντως απαγορεύεται. Νάκος πέρασε ωραία πάσα και κλειστεί από δύο και έχει βρεθεί ελεύθερος αλλά στόχησε. Να θέλει να σμπρώξει την μπάλα εκεί που είναι. Μεταξύ άλλων και ο Ιακωβίδης. Άλλο θα κάνει προσπίσω παράβαση. Έχουμε καύσωνα σιγά σιγά. Χαρά στο κουράγιο των παιχτών, πραγματικά. Έχω υφρώσει μόνο που μιλάω. Τσιλιπάκος, παίρνει τη φλέξιον από τον Καπουσολίδη. Την μπάλα θα περάσει εκτός από τα χέρια του. Το δευτερόλεπτο, 8 μήναν λέει κάποιος. Έχει δίκιο. Ο Ιωάννου έκανε μια προσποίηση, μια πάση στο Δημητριάδη. Στον κορυφαίο Μόκας. Ζαρίδης, 2 δευτερόλεπτα πρέπει να γιορτάσει το ξέρει σου πια. 3 άτομο θέλει να φέρει τον Ιακωβίδη. Γιάκος. Εκεί μέσα θα πάρει από τον Αποστολίδη, μπάλα πάει και γωνία, έχει σταματήσει το παιχνίδι. Περνάει ο Σαμούτης. Εντός στη θέση του Μιτζαρίδη. Οκ. Ενδιαφέρουσα επιλογή των Μοβ. Στείλουμε στον πάγκο αρκετά νωρίς τον πρώτο του σκόρερ. Έχουμε στον πρώτο Λιάκος. Περάσει ο Δεκουλάκος. Στο βαθμό της θέσης του Πολυθωνάκου. 13-11 παραμένει. Αυτή και δεύτερη βολή. Σαμούδης. Είναι εσωτερική απέναντι σε παίκτη που παίζει. Καλή άμυνα από Παπαϊόν. Θα χάσει. Θα είναι εκεί πέρα για να ξέρει ο Αποστολίδης. Έχω βγει τώρα το γεύμα στο φάλο από τον Τσιλιπάκο. Επισκοπούζει τη θέση του. Κάτι τώρα με τον Στρούζα στον πάγκο Μιτζαρίδης. Το νόημα των λεγόμενων ότι ήταν ότι τα φάουλ δίνονται με αρκετά μεγάλη ευκολία. Εύστοχο στην πρώτη ο Ιωβίδης. Δεύτερη, 15-11, Μόκας. Τσιλιπάκος τώρα απέναντι στον νεοφορθέτα στο παρκέ. Σαμούτης με πάρει την baseline, την παίρνει. Ο Ιωάννου στέκεται, πήγε να χειριστήσει το foul, δεν τα κατάφερε, δεν έβαλε ούτε το καλάθι. Μια λάθος πάσα και Μητριάδης έκλεψε. Δεν πήρε ο Ιακωβίδης, ο οποίος είναι πίσω με άλλον παίκτη. Πάει μόνος, πάει να χρησιμοποιήσει το κορμί του, θα κερδίσει το foul ο Δημητριάδης.
δεύτερο αντίπαλο που πήγε πάνω του έπειτα την Ιακωβίδη πιο άμεσα που έκανε τον Παύλο Αποστολίδης. Η ζήτησε αλλαγή, διαφωνεί και αυτό με τον Παύλο που δόθηκε. Με τη διάρκεια τώρα στην πρώτη βολή, ένα ζευγάρι ελεύθερων βολών και μία βολή μέχρι στιγμής, η οποία ήρθε από προϊόν καλής άμυνας, από ανιχνεύσεως του αντίπαλου λάθος. Στην δεύτερη, 15-13. Δύο δωράκι θα έλεγε κανείς. Δεν προβλεπόταν να παρθούν με αυτόν τον τρόπο. Έχει περάσει στον πάντο των Kings τώρα. Αυτή τη φορά ο Κοντέρης οργανώνει την επίθεση των Kings τώρα στα 12 δευτερόλεπτα. Ο Λεπουλάκος στα 8. Χρυστεί πολύ καλά από το Σαμούτι, παίζει πολύ καλή άμυνα. Ο Στολίδης κάνει αυτοματικές προσπίσεις. Ο Νίκος θα βγάλει τελικά μια πάσα 2 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγει, το ξέρει. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει σε 2, ανάμεσα σε 2. Ο Στολίδης δεν θα κερδίσει το φάουλ. Σαμούτης. Δημητριάδης έχει πάρει φωτιά, σκαστή πάσα, ωραία θα... Δεν θα καταφέρει όμως να πεις την μπάλα στο καλάθι του Σιλιπάκος. Στην κίνηση. Γιακοβίδης τώρα στέκεται απέναντι στον Παπαϊωάννου. Άστοχος και αυτός! Παπαϊωάννου το rebound! Ο Παπαϊωάννου έχει πάρει φωτιά σιγά σιγά, δίνεται. Τώρα το σφύριγμα έχει χτυπήσει ο Παπαϊωάννου, θα σταματήσει το παιχνίδι. Ο Λιχνάκος περνάει εντός και πάλι στη θέση του Λιάκου. Δεν υπάρχει ανανέωση του χρόνου. Όπως είναι λέει ο ρεφ, στην γραμματεία. Δεν έχει περάσει και ο Κλειδίδης σε πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο, έχει σηκωθεί εδώ και αρκετή ώρα. Τριάδης του για 3, συνάστολος και πάλι, πολύ Λιχνάκος, πολύ ψηλά το αμυντικό rebound, τον πιέζει ο Κλειδίδης, εξακολουθεί να τον επιτηρεί. Ο Κοβίδης σούτ για 3 τώρα από 45 μοίρες, άστοχος και πάλι, μάχη για το rebound. Την τριάδη σε κόστη τη λύση. Απέναντι στον Νίκο. Σαμούτης. Σαμούτης πάει να ποστάρει, Κλειδίδης. Κάνει μια προσπίση, πήρε το screen από τον Σαμούτη, θα σπρώξει την μπάλα την τριάδη σε ξαναπάρει από τον Κλειπάκο. Έκανε τα δικά του και έβαλε το καλάθι, 15 όλα. Ένα μικρό momentum τώρα σχηματίζεται. Στην πλευρά των Μοβ. Ο Λιάκος πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως. Αρθολίδης. Κίνηση τώρα, άστοχος και πάλι κάτω από το καλάθι ο Τσιλιπάκος. Επόμενος καλή άμυνα. Κοβίδης τώρα. Παρακολουθούμε μια από τις τελευταίες επιθέσεις για την πρώτη περίοδο. 15 όλα, χέτου χέτου δύο ομάδες. Summer Kings για τα δύο λαμόγια. Έτσι από το κεφτήρι το παιχνίδι αντίστοιχα. Σουτζιά 3, έστω από τώρα θα έρθει. Αλλά είναι δίποντο το Δεκουλάκο. Δεν μας κάνει τη χάρη το παιχνίδι να μας χαρίσει πολλά τρίποντα. 7 δευτερόλεπτα. Ο Τριάτης πέρασε ωραία από τον Νίκο, πέρασε, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως, θα βάζει με τον εαυτό του. Ο Λεκουλάκος 1 δευτερόλεπτο, θα πετάξει την μπάλα, θα μετρήσει και αν μπει. Πάρα λίγο να μπει, ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Άξιο για να μπει στο επερχόμενο top 10 το οποίο αναμένεται να έρθει. Αρκετά σύντομα, το παράδειγμά μας, στο Εξαλόνικα League. 17-15 λοιπόν, δύο ομάδες έκαναν αρκετά φάουλ. Έπαιξαν σκληρές άμυνες και αυτό ήταν αποτέλεσμα αυτών. Και όπως σε πολύ λίγο έχουν ένα ισχυρό προβάδισμα το οποίο ανέκτησαν και πάλι στην τελευταία τους επίθεση στη Summer Kings. Έχουν δυνατά και αδύναμα σημεία, τρωτά θα έλεγε κανείς και οι δύο ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού εν ώψη της συνέχειας. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από πολύ λίγο χρόνο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου λοιπόν. Στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε από την πρώτη περίοδο, προφανώς δεν αλλάξαμε αναμέτρηση έτσι στα ξαφνικά. Φιλιρίδης θα πάρει την μπάλα στην πρώτη επίθεση, ο οποίος εξακολουθεί να είναι εντός στην δεύτερη περίοδο. Σουτ για 3 Μιντζαρίδης, ο οποίος έχει περάσει και αυτός εντός, είναι άστοχος. Μιντζαρίδης πάει το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Πάμε να δούμε τους παίκτες μας, λέει Σαμούτης, και δεν είναι η πρώτη φορά που υπόνεται ούτε στην δεύτερη περίοδο. Και γενικότερα στο παιχνίδι στο πράγμα με τα λαμόγια. Υποδεικνύοντας αυστηρό man-to-man. Νικουβίδης. Νικού. Μονή έχει βρεθεί, θα πάρει το τρίποντο πέραντι στο Φιλιδίδη. Είναι άστοχος όμως ο Δεκουλάκος, ενώ έχει περάσει για λογαριασμό των Μοβ. Την πρώτη φορά και ο Γεωργιάδης. Φιλιδίδης. Αμούτης κυκλοφορεί μπάλα και πάλι. Φιλιδίδης πήρε στην κορυφή, σκαστή πάσα μέχρι μέσα. Η Τριάδης έκανε μια προσπίση, θα γυρίσει, έκανε μία ακόμα, θα
Κινηθείς υπεραιτέρω, είναι άστοχος όμως μέσα στον Νίκου. Αμψολίδης. Γίνεται τώρα, πάει μέχρι μέσα, πάρα λίγο καλά το κεφάλι από τον Ιακωβίδη. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο επίσης γκάρ των MMP. Φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει στο Σαμούτη. Παίρνει τον χρόνο του και είναι έτσι όπως την πρώτη ο Ιακωβίδης. Τα λένε εδώ ρε παίκτες στον King, οι οποίοι βρίσκονται στην άλλη πλευρά του παρκέ. Αυτό είναι η δεύτερη. 19-15. Και πάλι μπροστά με 4 οι Kings. Τζαρίδης. Τζαρίδης στην κορυφή και τώρα ξεκίνεται μέσα στη ρακέτα. Όπως και ο Κλειδίδης, ο οποίος έχει ληστεί από 2, θα χάσει την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Από χέρι του Πολυφωνάκου, ο οποίος ήρθε ως βοήθεια, θα περάσει την μπάλα εκτός. 10 δευτερόλεπτα για τους Mob. Τριάντης στην επαναφορά. Σκαστή πάσα, Φλυρίδης. Τριάντης στα 7 δευτερόλεπτα. Μία ακόμα σκαστή πάσα στο Μότι αυτή τη φορά. 4 δευτερόλεπτα τελειώνει. Βίξης το ξέρει. Πρέπει να γυρίσει κάποιος, πρέπει να πάρει τα βγάλει το φίλιο της τρύπας. Θα είναι ο Φλυρίδης, ο Βιάς τρεις άστοχος. Θα έπαινε μπρος στους μόχους με εντύπωση. Μπάλα περνά εκτός και είναι για τα λαμόνια. Λιουγιάδης κατάφερε να κερδίσει την κατοχή. Τι νιώθω ωραία να τους λέω λαμόνια. Νιώθω ότι τους βρίζω, δεν έκαναν κάτι άνθρωποι. Ο Γιάννης παρόλα αυτά στην επαναφορά και θα το φέρνουν Λάουλα, ο μέσο Λαρίσης. Τον Μοβ, τον φιλοξενούμενο, τέτοια πράγματα. Σούτια 3 στην Τριάρη είναι άστοχος. Ο Λιφρονάκος στο rebound. Πέρασε ανάμεσα από δύο, δεν πήρε το φάουλο από κανέναν από αυτούς. Και κανένα δευτερόλεπτα μια πάσα η οποία δεν θα βρει τον λίγο και θα πιάσει την μπάλα. Θα κάνει μπρος πίσω ο Γιακουβίδης για δεύτερη φορά ο ίδιος στο παιχνίδι. Τα πρώτα λεπτά της πρώτης περίοδου κάνει κάτι αντίστοιχο. Σαμούτης στην επαναφορά. Τζαρίδης. Τον επιτηρεί πολύ καλά ο Αποστολίδης. Σε σκηνή εφορία. Ένα jump shoot άστοχος. Θα πάει ο ίδιος σας μπρόξει την μπάλα στον Γεωργιάδη, ο οποίος θα συγκρατήσει. Υπάρχει και επιθετικό rebound. Με το έτσι θέλω καλά. Φύγε φάουλ από τον Τζαρίδη. Το επιμένον νίκησε. Το επιμένον και ρίχνουν τη διαφορά στους δύο και μπορεί να τη ρίξει και στον έναν. Για να ευτυχίσει την βολή. Δίνονται τα χέρια τώρα μεταξύ των παικτών των Αμόγιων. Τζαρίδης έστοχος και στην βολή πράγματι. Φορά στον έναν, 19-18. 18, πολύ επιθετικά το είπα αυτό. Έτσι δεν θα πήρω και κανέναν, ας ηρεμήσω λίγο. Νίκου. Κουλάκος. Πάλι Νίκου στην κορυφή αυτή τη φορά, 12 δευτερόλεπτα. Νικοβίδης, Πολυχρονάκος είναι αυτός που δίνει ομιλικές μάχες μέσα στην κερκέτα. Έχει μισή μάχη πέρ του. Δεν θα πάρει την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα ο Νικοβίδης. Θα κερδίσει ένα ακόμα βόλο από τον Λυρίδη, ο οποίος ήταν αυτός που είχε δώσει τη μάχη με τον Πολυχρονάκο. Δύο βολές για τον Νικοβίδη. Θα είναι ευτυχήσει και στις δύο, διαφορά θα πάει στους τρεις. Έστω στην πρώτη έπειτα από μια αναπήδηση. 20-18. Δεύτερη. 21-18. Σάμο που και τερμιζείς τη μέλη του να περάσουν εντός, ετοιμάζουν διπλή αλλαγή τα λαμόγια τώρα. Σάμο θα περάσει εκτός, καθώς και ο Δημητριάδης πράγματι. Α, όχι. Δεν περάσει τελικά ο Σαμούτης εκτός, παραμένει εντός. Δημητριάδης περνάει στον πάγκο. Σαμούτης έχει κάτσει, δεν θα περάσει εντός προς τη μην. Χειδίξε πάρα πολύ ψηλά, δεν έπρεπε το καλάθι όμως. Απέρεψε πολύ άμυνα, δύο λάμδα και ήττα. Ο Μιτζαρίδης. Και έχουμε παράβαση στην απέναντι πλευρά. Ο Τερμετζής έχει περάσει εντός. Αλλάζει τον παίκτη που τον άλλαξε στην πρώτη περίοδο. Νικουλάκος. Νίκου, ο Τριάδης έκανε κάποια καλά πράγματα και κάποια όχι, έκανε κάποια σουτ. Έβαλε ένα έμισο τρίποντο με κλέψιμο. Ενδεχομένως να δώσει, να έδωσε προβάδισμα και στο momentum της ομάδας στο 20ο. Νικουλάκος, ένα jump shoot έστοχο, λαμβάνοντας από τον Ιωκουτζίδη. Προβάδισμα έσβηξε την μπάλα για το επιθετικό rebound και για το χείρος ένα για την ομάδα του. Που μεταφράστηκε και σε πόντους 23-18 με 5 μπροστά οι Kings. Μυρίδης.
Σαμούτης πήρε στην πάσα, πάει μέχρι μέσα, φέρνει σε δεύτερο αντίπαρο, ο οποίος τον έκοψε ο Νίκου. Βουλάκος. Σαγκίου του Τρέλουδας, στην πάσα δεν θα περάσει κάπου αλλού, πέρα από τον Μιτζαρίδη, ο οποίος τρέχει σαν σύμφωνας. Δηλαδή το coach του coach έπεσε κάτω προσωπικός αντίπαλος. Σαμούτης περνάει εντός θέσης του Σαμούτη τώρα, λίγες φάσεις έπειτα. 1-3 τα ομαδικά. Παραμένουν. Αποστολή της Ιακωβίδης τώρα. Πήρα από την επαναφορά. Ανεβαίνει για να δώσει ψηλά το σκρίνο Νίκου. Ο Λουσνάκος πήρε απέναντι σε 2. Δεν θα κάνει βήμα, δεν θα πάρει το φάουλ, πάρα θα περάσει εκτός. Είναι τα λαμόγια. Βγήκε η άμυνα. Πήρε ένα βήμα πριν, λέει. Σολίδης στον Μουρνάκο. Λυρίδης. Σαμόγλου στην weak side, μία τσάρι που έγινε η πάση, η οποία πέρασε όμως τον Μιζαρίδη. Μιζάδης πέρασε ανάμεσα από δύο, είναι άστοχος. Σε δικό rebound του Τζάμογλου. Μιζαρίδης στην κορυφή, 4 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot μέσα από όσταση, το έχει και τώρα το αποδεικνύει. Στις 3-20. Από τον παίκτη που παίρνει πολλές προσπάθειες. Είναι ο πρώτος σκόρερ στα πρώτα δύο παιχνίδια. Τον Λεμόγια από τον Πολυφυλάκο. Στην Πολυφυλάκο έχει βρεθεί σε μια αρκετά άβολη θέση. Κρυφτεί από δύο τώρα ο Νίκου, παραλίγο να χάσει. Η Ρουβίδη 3 δευτερόλεπτα τελειώνει και πάρει χρόνο της επίθεσης. Πρέπει να πάρει το σύντομο σελίδι, θα το πάρει με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχο που είναι στην Κεριάδη. Διπλή αναπήδηση. Άστοχο όμω, Τζαρίδη. Τζαρίδης πάει, τρέχει στα σύμφωνας και αέρινος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι μόνο στο τρίτο χωρίς πέσει κάτω, όπα. Σηκώνεται και έχει time out ο Πολυφυλάκος για λογαριασμό των Kings, πράγματι θα πάρθει τρέχοντας μια φορά η οποία έχει φτάσει στους 5, θα πέφτει στον έναν σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά σφιχτό όσον αφορά τον ρυθμό και το σκορ. 5 πόντι ενδεχομένως να είναι μεγάλη διαφορά να την νιώθουν οι ομάδες και προθάλαμος για να αυξηθεί ακόμα παραπάνω. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά στη ζώνη Καρίνα. Πάμε για το προηγούμενο δραματικό zoom out από τον πίνακα του σκορ. 23-22 λοιπόν κατοχή έπειτα από το time out είναι για τους Kings. Για να δούμε εάν έχουν σχηματίσει κάτι καινούριο. Αν θα προσπαθήσουν να βρουν κάτι καινούριο. Έχει γυρίσει με μια φερή τεχνική προσπίση και κλειστεί από δύο όμως. Θα δώσει ένα screen και την μπάλα. Συμπέκτη του Νίκου Σιπιά 3, έστοχο τώρα Νιακοβίδη. Πέρυσι προηγουμένως ωραία κίνηση μέσα στη τελικιδά. Τζαρίδης, πάρα το γεγονός δεν πήρε προσπάθεια. Μόκας, έκανε μια προσπάθεια από τη γωνία Σιπιά 3, άστοχο που προσπάθει το rebound. Θα είναι μια μακρινή πάσα από την εντύπωση, έχει κλειστεί όπως από τον Τσάμογλου. Μινέθαρο Νιάκος, Νιακοβίδης. Πάλι προφυλάκο στα 11 δευτερόλεπτα πήγε να βγάλει με τη μία πάσα στη γωνία. Εκεί που ήταν ελεύθερο και ο Πολάκο κατέρισε, αλλά έχει προηγηθεί παράβαση 3 δευτερόλεπτα από τον ίδιο. Τζαρίδη. Άλεξε με το Μόκα ξαναπήρε. Μυρίδη. Πάλι με Τζαρίδη στα 16. Ψάχνει μία πάσα, θέλουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Έχουν εντύπωση τα λαμόγια. Ρεμετζή. Ωραίο αρεάκι τώρα. Άστοχο στην προσπάθεια. Κάνει σε άμυνα. Μαχαίρι ανοιχτή την πόρτα του Σόνι. Είχε τώρα αεράκι πολύ ωραίο. Γλυκό. Για τρεις από τη γωνία. Άστοχο. Για δύο. Εξαιρετικό ριβάνο από τον Πολυφυλάκο. Πολυφυλάκο. Στα 4 δευτερόλεπτα, ενώ 4 λεπτά έχουμε ακόμα, πάει μέχρι μέσα, πέρασε με κάποιο τρόπο άστοχος όμως, δεν κατάφερε να βάλει ένα γλυκό λεϊάπο προς το αεράκι που μόλις με χτύπησε. Λυρίδης. Πάμε και πάλι κυκλοφορεί μπάλα, έκανε μια προσπίση και πάει μέχρι μέσα ο Ζερίδης. Κυκλοφορούν την μπάλα περαιτέρω έχω την εντύπωση. Περισσότερο. Τροφοδοτείται και πάλι ψηλά σε αυτή τη φορά ο Τσάμογλου, 7 δευτερόλεπτα. Θα χάσει όμως από τον Ιακουβίδη, ο οποίος έχει περάσει τόσο μπάλα, έχει πατήσει την baseline. Έχετε το time out και φορούν την μπάλα περισσότερο τα λαμόγια, τα οποία θα πραγματοποιήσουν μια αλλαγή τώρα στην πρώτη φορά εντός της θέσης του Λυρίδη. Τα οποία έχουν 4,2 για την επίθεση. Περάσει εντός όπως ο Λυρίδη στη θέση του Ιακωβίδη. Τελευταία στιγμή έγινε η αλλαγή για τους Kings. Ήταν έτοιμη η ρεύτη να δώσουν τη συνέχεια στο παιχνίδι. 4,2 λοιπόν
Δεν είχε κάνει μια προσπίση, θα πάρει το τρίποντο. Απέτρεψε άμυνα, άστοχο. Απέτρεψε την κόρη πάνω, το πάνω, άκυρη κόρνε που ακούστηκε. Είχε ανανεωθεί ο χρόνο, 10 δευτερόλεπτα. Στη γωνία ο Μόκα. Ένα 11 στο άλλο 11. Απέτρεψε Λιάκο, σουτ για 3 τώρα στο άμυνα, άστοχο και πάλι. Δεν είναι στοιχεία στο πλευρό των ομάδων. Στο πρώτο μήκρονο. Αυτονίδη. Αλλά έχει ταχύτητα πολύ σκότσμα τώρα. Άτσερα, άτσερα γέρος. Τουπλάκο. Ένα δευτερόλεπτο παίρνει ένα screen. Δεν θα δώσει την μπάλα στον Καντέρι. Θα δώσει τον Λιακόπιος. Πάει μέχρι μέσα. Θυμάστε να περάσει εντός. Για να το μικρό θα αλλάξει τώρα. Θα πάρει το 10 λέει η γραμματεία και πράγματι θα αλλάξει και πάλι τον Τερμετζή. Δικτέρμε. Determinator δεν μπορούσε να πει κάποιος. Συνοθεί με 3 φάουλ τώρα. Έστωγος. Σύγχρονο λέει ο Λιάκος. Συνοθεί ρυμπάουν του Δημητριάδη, Ζαρίδης. Ζαρίδης, χωμηρικές μάχες τώρα μεταξύ Μαράκα και Δημητριάδη. Μόκας, κλεισί θα πάρει την μπάλα με το έτσι θέλω από τα χέρια του, του πίνει την δικιά του στόμα Λιάκος. Βρεθολάκος, καθένης έδωσε μια ακόμα ομυρική μάχη αμυνόμενος αυτή τη φορά. Στην προηγούμενη φάση είναι μια προσπίση από τον Ίδης. Βλέκος σου για 3, άστοχος επιθετικό rebound και καλάθι από κάτω. Από τον Πολυθονάκο, χρήμα για χρήμα. 29-22, μπροστά με 7. Kings. Έχουμε φάουλ λέει ο Παπιστιακοβίδης. Έχουμε ένα φάουλ λέει, χαρακτηριστικά. Έχουμε 3 να δώσουμε στην περίοδο. Kings 2-3, άστοχος ο Μητσαρίδης. Αμυντικό rebound τώρα, δύσκολο. Τώρα μια ακόμα πιο δύσκολη φάση ενδεχομένως. Πέρασε και ο Λιάκος, πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 31-22. Έχει ζήσει time out ο Ξανούτης από τον πάγκο. Από τα Λαμόγια με την πρώτη ευκαιρία. Θα πάρθει λογικά. Πέρασε το τελευταίο 2 λεπτό. Το πρώτο μισούκια απειλούν με διψήφια διαφορά οι Kings. Κλείσει από 3 παίκτες ο Μητσαρίδης. Έγινε δύο υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει. Το πήρε, αλλά είναι άστοχος ο Στρούζας. Μάχη και το rebound θα βγάλει τελικό νικητή. Η baseline σε αυτή που πήγε. Ευχαριστώ απ' έξω και time out τώρα που έχουν καλέσει τα Λαμόγια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Έχουμε ακριβώς 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη της 4ης περίοδος του πρώτου μισού. Έχουν κάνει τα πράγματα τα οποία είναι σωστά για αυτούς έπειτα από το time out που είχαν καλέσει Summer Kings και έχουν 3 φάουλ να δώσουν στην της άλλης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, έχουν επιστρέψει έπειτα από το time out κατά το οποίο υπήρχαν κάποια παράπονα από τους παίκτες των Λαμόγιων για την άμυνα την οποία δεν παίζει αυτό πολύ στο ενεργητικό του σπίτι αρκετή ώρα και θα μου είπε χαρακτηριστικά να δίνονται screen στο Μητσαρίδη. Θα μου έχει περάσει τον Ανδρέα, είπε για να είμαστε ακριβολόγια, αλλά το Μητσαρίδη εννοούσε σου για 3 από τη γωνία, άστοχος ο Δημητριάδης. Ένα ακόμα σου δεν μπαίνει. Τώρα ελεγχόμενο τέμπο και επίθεση set για τους Kings οι οποίοι απειλούν και μπορούν να προσπεράσουν με τη ψήφιο. Πάσα θα περάσει με κάποιον τρόπο μέσα στη ρακέτα που ήταν ο Κατέρης με τον δίπολο σου για 3 με ταμπλό άστοχο. Άντε να προσθέτει ο Μητσαρίδης. Κίνηση με τη μία ο Μητσαρίδης δεν θα περάσει η μπάλα στη γωνία, ήταν εκεί πέρα και έκλεισε. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, άστοχο σε ψητικό rebound με τη μία καλάθι και φάουλ από τον Λιάκο. Έχοντας περάσει το Στρούζα, θα απορροφήσει τη δύναμη που ασκήθηκε από αυτόν διασκώντας νέα σε αυτόν. 33-22 συν 11 οι Kings. Στη βολή θα μόνο και rebound. Μητσαρίδης χέρι θα δώσει και ένα σύντο Τσάμογλου στον δεύτερο παίκτη που πήγε πάνω του. Συνεπώς όχι άμεσα. 45 έδειξε ωραία φορά να βοράει το φάουλ. Μετάρι δηλαδή. 43,3. Τριάδης Τσάμογλου.
Παίρνει το σύνομα τον Μόκα. Το δευτερόλεπτο πάει την baseline. Έχει πατήσει όμως αυτήν. Όμως Καλιάνο για μία ακόμα φορά από τον Λιακό. Τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί για τα λαμόγια όπως θα έπρεπε για να διεκδικήσουν την τρίτη σερή νίκη τους απέναντι στους Summer Kings λίγο πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Αρουσολίδης, Summer Kings, η λαμόγια, 26-4 λεπτά και το τέλος. Στην επίθεση τώρα ο Λιάκος. Έχει δοθεί από ένα φάουλ στον Καντέρη και στον Δημητριάδη στη μεταξύ τους διαμάχη, σε μία ακόμα που διεπράχθη. Σε ένα δευτερόλεπτα λοιπόν, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Kings, τέλος μία ακόμα βουλιά στον τρίποδα. Κάτι εγώ μπάζει σήμερα, δεν εξηγεί αλλιώς. Λέκος, πάρει deflection από τον Μόκα, θα πάρει την μπάλα, θα πάρει δύσκολα ο Δεκουλάκος στη γωνία. 6 δευτερόλεπτα πέντε στον Τρούζα. Προσποιήσεις, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound από τον Δημητριάδη, τον Τζαρίδης. 10 δευτερόλεπτα όλα για τα λαμόγια. Πρέπει να ξεκολλήσουν τους 22 πόντους τους οποίους έχουν κολλήσει πολύ στο ενεργητικό τους. Κάνε μια προσποίηση, Άλεξ Πεσίλτα έβαλε μια πάση στον Τσάμογλου, ο οποίος του έδωσε το σκρίν για να πάρθει. Δεν θα μπει. Δεν θα έρθει ένα ακόμα τρίποδο για τα... Σάσιμες φανέλες. Με τους Kings, τελικό σκορ λοιπόν πρώτου μισού 33-22, έχουν κολλήσει εδώ και πολύ πολύ ώρα όπως προείπαμε προλίγου. Στους 22 πόντους τα λαμόγια βρίσκεται στο συν 11 τα Summer Kings. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει αρκετά χαμηλό σκορ, ιδιαίτερα στην δεύτερη περίοδο. Είναι μια διαφορά, ένα προβάδισμα το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να αγνοηθεί για τους Summer Kings. Επειδή θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιθυμίζουμε έχουν κάνει την πρώτη τους ήττα απέναντι στους SKG Sonics με 23 πόντους. Οι Kings μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στον Ικαρίνα. Αυτή τη φορά έχουμε επιστρέψει για να παρακολουθήσουμε την έναρξη και όχι μόνο τη σειρά της περίοδου. Φαντάζεστε να παρακολουθήσουμε μόνο την έναρξη. Οκ. Κατέβηκε το δεκάλεπτο. Γεια σας, φεύγουμε. Όχι. Πρώτη αποχή για τους Summer Kings και πάρουν βήματα. Φυσικά μέχρι μέσα, αλλά έκανε το λάθος και πέμπεσε στην παράβαση. Ο Μουσολίδης. Λιπάκος τώρα σε μια από τις λιγοστές προσπάθειες που έχει πάρει, είναι άστοχος. Πέραντι στον Προχνάκο, ο οποίος πήρε και θέλει να βγάλει μια μαχητή πάσα, την έβγαλε. Ο Μουσολίδης στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound με τιμή, άστοχος όμως. Ο Νίκου και επιθετικό rebound και πάλι και φάουλ. Για δύο βολές. Τρίτο φάουλ το 15. Τρίτο φάουλ το 15, ο Τσάμογλου έχει με 3 φάουλ όπως και ο τερμετρής ο οποίος κάθεται στον πάγκο τώρα. Θα εκτελέσει βολές. Ο Μουσολίδης είναι έστω στην πρώτη. 34-22. Ξάνεται περαιτέρω η διαφορά υπέρ των Kings. Έστω στη δεύτερη. Μάλιστα, ο Μουσολίδης στέλνει διαφορά στους 13. 35-22. Θα ξεκολλήσουν από το καταραμένο αυτό, όπως αποδεικνύεται νούμερο των 22 πόντων στο ενεργητικό τους η MOV. Τσάμογλου, πέρασε σκαστή πάσα την κυρία της σε ένα jump shot. Μία έχοντας ισορροπία, πέφτοντας προς τα πίσω επιτέλους. 35-24. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και στην άμυνα. Άλλα μόγια. Στην παράβαση ο Ιακωβίδης χτύπησε στο πόδι απέναντι στον Μητζαρίδη. Τα λένε δυο μεταξύ τους τώρα, σε καλό κλίμα. Βγήκε και η άμυνα τώρα, και τα λαμόγια. Είπα για να δούμε τι θα κάνουν στην άμυνα και βγήκε η άμυνα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουν στην επίθεση τώρα, για να δούμε. Το σκοράρουν. Άμα σκοράρουν θα αρχίσω να πιστεύω ότι έχω μαγικές ικανότητες, δε. Λιπάκος, είναι από τον Σαμούτη. Ζαρίδη στα 8. Δίνει το ένα αυτό για screen shoot για 3. Σκάμογλου, εύστοχος! 35-27. Ξαφνικά από τους 13 πέφτει στους 8. Έτσι απλά. Το κάνουν να φαίνεται. Τα λαμόγια. Τι πράγματι πέφτει και τρίποντα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Μήπως είμαι ο επόμενος Άγιος Παϊσίος. Έκανε μια προσποίηση τώρα. Στέκεται, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Γιακοβίδης. Φάουλ που έχει δοθεί χαμηλά. Και έχει δοθεί στον Τζιλιπάκο. Μεγάλο ντέρμπι στην τρίτη περίοδο Chicago Bulls εναντίον Ερντόμερς στο Ερντόμ 43-41 με τιμής
Κυκοβίτης. Δεν έχει νόημα να το λέμε γιατί είναι μαγνητισμένο το δικό μας έργο. Πάει μέχρι μέσα, έχει κερδίσει το φόρο στο 0,9 από το Σαμούτι Αποστολίδης. Δεν τρία τα φάουλ, μία ακόμα περίοδος στην οποία έχουν κάνει πολλαπλά φάουλ στην έναρξη αυτής. Τα λαμογιά, ο Λουτσουνάκος απέναντι στον Τζιλιπάκο, πέρασε, είναι πιο γρήγορος! Και το εκμεταλλεύεται! Ένα στα 10 τρίποντα για Kings, ένα στα 11 για τα λαμόγια. Πολύ πολύ μεγάλη αστοχία. Αυτό που είδαμε προηγουμένως από τη γωνία για τα λαμόγια ήταν το πρώτο έπειτα από 20 πλάσια αγωνιστικά λεπτά. Τρίτο φάουλ τώρα από πλευρά του. Τον Kings για τον Νίκου. Μα θα περάσει εκτός, δεν κατάφερε να σε κερδίσει ο Μητσαρίδης. Τζαρίδης πήρε από τον Τζάμπογλου, ο οποίος του δίνει και το screen. Συντότερος παίκτης τώρα πάνω στον Τζαρίδη, ξανά ο πρώτος του αντίπαλος. Είναι διαδρύς, έχει όμως και πάλι από τη γωνία. Back to back τρίποντα. Στην Δημητριάδη αυτή τη φορά. 37-30, είχαν σπάσει τις ρακέτες. Οι Μοβ και οι Μοβ δηλαδή. Τώρα έχουν βάλει δύο back to back. Ο Φράγος, η έξτρα πάσα. Από τον Γιάκος τώρα που σημείδει, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Και καθαρά από το Σαμούτι. Τώρα βγήκε και πάλι άμενα για τους Μόβους. Συγκρατεί ο Δημητριάδης. Υπάρχει φάλο από τον Ιακωβίδη. Πώς πήγε ρωτήσω ένα αποστολίδι. Τερίδης. Στο 17 δευτερόλεπτα. Βγήκε το χρήσιμο, η εκδοχή του Τζάμπο θα τα κατάφερε άλλο παίκτη τώρα πάνω του. Λυπάκος στη γωνία, από τη γωνία θέλει να πάρει και αυτό το παίρνει! Βάζει και αυτό Δημητριάδης, τι γίνεται! 37-33. Και αν μου φαίνεται στο ημίχρονο η μόβ το ελιξίριο των τριπώντων, των εύστοχων, δεν εξηγείται αλλιώς. Προφανάκος. Πάλι εκδοχή από την κορυφή σου για 3 εύστοχος και αυτός! 40-33. Η φορά έχει πέσει στους 4. Στην έναρξη της τρίτης περίοδου, της ίδιας περίοδου, είχε φτάσει ακόμα και τους 13. Μητσαρίδης. Μητσαρίδης πάλι Μητσαρίδης. Ένα jump στο απέναντι σε άμυνα, είναι άστοχος. Έχουμε στο rebound. Σαρδά 33 παραμένει. 2 και 1 φάουλ αντίστοιχα έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Προχωράκος από τη γωνία. 2 παίκτες πήγανε πάνω του. Πολύ δυναμικά. Τρικονάκι τώρα θα πάρει ένα σουτ πατώντας τη γραμμή. Είναι άστοχος ο Προχωράκος. Τσάμπο με το rebound. Τζάμπογλου αλλάζει την κατεύθυνση, πάει μέχρι μέσα. Λιβάκος έκανε μια προσποίηση και να βάλει μια πάσα και ήταν προσδόθεν για τον Μητσαρίδη. Με εντύπωση πολύ δύσκολη. Φέρνει σε δύο αντιπάλους. Ανάμεσα δεν πρέπει να περάσει. Μάλλον φράχθηκε. Βάλει ένα απ' έξω για τους Kings. Τρίτο φάουλ του 30 του Λιβάκου δηλαδή λέει η γραμματεία. Μπόκας θα περάσει στη θέση αυτού. Ο Στρούζας κάθεται επίσης στον πάγκο του Λαμόγιου. Διακομίδης Νικού. Η πάσα που πέρασε στον Νιάκο. Μητριάδης τώρα. Μητριάδης. Τσάμογλου. Σαμούτης, Μητριάδης πάλι από τις 45 μοίρες. Θα πάρει ένα σημείο από τον Σαμούτη. Φαίνεται στον Ιακωβίδη και πάλι το ενδιαφέρον μας θα πείτε και πάλι να μας στοιχιώσει με την καλή έννοια. Καλά και φάουλ από τον Μητσαρίδη. Αν κερδίζει ένας άλλο το άλλος. Πολύ δυναμικό μας up στην περιφέρεια, το ξαναλέμε. Πάω και μετράει το καλά, 2-4 ήταν τα ομαδικά φάουλ. Για τις δύο ομάδες 3-4 τώρα, 40-35 συν μία πολύ για Μητσαρίδη. Έτσι όπως στην πρώτη και στην τελευταία που ήταν μία. 40-36 διαφορά και πάλι στους 4. Κουκουμίδης. Από την κορυφή ο Αποστολίδης στα 12 δευτερόλεπτα. Προσονάγος. Πριν να με τον Νίκου μέχρι μέσα έστοχος ο Προσονάγος. Μια προσωπική ενέργεια θα τον δικαιώσει.
42-36 λέει το σκορ. Τα τρίτα από την κορυφή, άδερφο. Σαμούλου. Βίδης. Για να γυρίσει, θα βγάλει μια πάση στην κορυφή. Την βρίσκεται στο φάρντο, στην είναι άστοχο. Θα προσχωρήσει, θα βγει κόλλη μπάου. Για Λαμόγια. Σαμούλου. Σαμούτσα από τις 45 μέρες έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, υπάρχει θετικό ριμπάου, θα σμπρώξει την μπάλα. Σαμούλου έχει πει ο Μιτζερίδης, ο οποίος θέλει να πάρει και αυτός μια προσπάθεια και αυτός άστοχος πολύ ψηλά, θα πάρει το θετικό ριμπάου. Θα γυρίσει το φάουλ ο Σαμούτσας. Και ως δούμενος από τον Πάκο των Λαμόγιων. Και το θετικό ριμπάου, αλλά και για το φάουλ που εκπαίδευσε. 4-4 τα ομαδικά πλέον, 4-28 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Το 2-3-8 πάλι και φαρασίτες και ετοιμάζονται διπλή αλλαγή. Μάλιστα. Αυτοί και Γιάκος πηγαίνουν στον πάγκο. Νικουλάκος και Κατάρης εντός. Και Κοβίδης. Στέκεται, έκανε μια προσποίηση. Δεν θα πάρει το σύνολο του Ζαρίδη. Συγκλατήσει όχι την μπάλα. Και πέφτει παράβαση από το παιδί. Τέταρτο φάουλ του Σαρδάμ. Τέταρτο φάουλ του Κατέρι. Αντιαθλητικό μάλιστα. Δεν ξέρω αντιαθλητικό του. Έφτασε σαν τις πρώτη διαφορά στους τρεις, ακόμα πιο κοντά στους Kings κλίμα για κλίμα η Λαμόγια. Τα Λαμόγια. Έφαγος 4-42-40. Έχουν ήδη πάρει 2 πόντους από την επίθεση τους αυτή. Κατά κάποιο τρόπο. Έχουν και την κατοχή η Μόβ. Ζιάντης. Κατά κάποιο τρόπο. Σαμουλού. Και μια σύγκριση που φέραμε το ψηλό τον Δεσβίδης εκεί πιέσει τον Τζαρίδη. Πάει μέχρι μέσα λαμβάνοντας, είναι άνθρωπος όμως θα έχουν ψηφιστικό rebound από τον Τιάδη Τζαρίδης. Στα 6 δευτερόλεπτα να jump shoot, έστοχος 42 όλα, έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. Η διαφορά στην ίδια περίοδο στην αρχή αυτής είχε πάει στους 13 υπέρ των Summer Kings, το οποίο 800 φορές. Αλλά είναι άξιο να φοράς από την εντύπωση. Γιατί το σκορ δεν έχει πάει και πολύ ψηλά. Βλάκος, Σιλισάλη. Για 3 από τις 45 πήρε άστοχος ο Γιακοβίδης. Ειδικό rebound από τον Κατέρι. Γιακοβίδης και πάλι. Εντάξει, από τον Κατέρι πάει αντίθετα από αυτό. Προκειμένου από τη γωνία ένα μαξινό τύπο το άστοχο. Ειδικό rebound! Και δει το φάουλ! Από τον Δημητριάδη, όχι. Όχι, έχει κάνει βήματα. Κάνει βήματα ο ψηλό στον Κίνη. Δεν μας αφήνει το διχτάκι. Δικό μου λάθος, υπήρχαν βήματα στην προηγούμενη φάση. Ποιος θα φτιάξει το διχτάκι. Ποιος είναι ο διχτακοφτιάχτης. Ευχαριστούμε πολύ. Ζαρίδης. 42 όλα συγκατοχή τώρα και τα Λαμόγια. Αποκτηνίζονται πολύ σκληρά για να πεθάνουν. Just yet. Κόκας. Πέρασε, είναι άστοχος όμως θα κάνει φιλότιμη προσπάθεια της Άμογλου για να πάρει το επιθυντικό rebound. Τι το άστοχη προσπάθεια δεν θα καταφέρει όμως. Γωνία σου για 3, εύστοχος τώρα ο Νίκου. Είναι σαφώς πιο εύστοχος και οι δύο ομάδες στην τρίτη περίοδο από ό,τι ήταν στο πρώτο της από μακριά, 44-42. Τίποτα τελικά. Κουτριάδης. Να τζάμψε του πέσοντας προς το πίσω, δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζει το ίδιο στάκι. Ούτε σήμερα ούτε γενικότερα. Έτσι δεν σαν τα ομαδικά. Βουλάκος. Βουλάκος. Ένα πέρασε ένα μισό από δύο, το έκανε ένα jump shoot τώρα στα 14 δευτερόλεπτα. Άστοχος. Λίγο επιθετικό rebound θα έρθει. Μόκας ήταν ιστορία για να βοηθήσει το δικό του. Άμογλου. Στα 28 δευτερόλεπτα Μόκας. Ένα jump shoot άστοχο στο σίδερο. Θα συγκρατήσει την μπάλα, όχι την κατοχή όμως η ομάδα των Λαμόγια. Θα βάζει με τον αυτό του Ρομιτζαρίδης.
Πολύ καλή προσπάθεια, αλλά λάθος πάσα στη γωνία από τον Μιλιάδη, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και κάθεται αρκετή ώρα. Ευλάκος. Δεν βλέπει πλέον για να δώσει ένα σκρίνο Νίκου. Και πάλι θα πάρει αυτό στην κορυφή. Έχει φάουλ από τον Δημητριάδη στον Τέρι. Σαράντα έξι, δύο λέει η γραμματεία. Ετοιμάζεται διπλή αλλαγή τώρα για τα λαμόγια. Άστραγος στη δεύτερη. Βουλιάνο και Στρούζας είναι έτοιμοι να περάσουν εντός μετά από αρκετή ώρα. Ζερίδη. Ένας από δύο θα κερδίσει το φάουλ, θα μετρήσει, αν μην μέτρησε. Μπήκε! 44-44. Μιλώνει πολύ το σχήμα των Λαμόγιων τώρα. Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Παπαγιάννου και Στρούζας έχουν περάσει εντός. Υπάρχουν μισμάτς, πήγαινε να το εκμεταλλευτεί. Ζήτησε την μπάλα ο Νίκο, αλλά δεν πήρε. Ο Ρουθνάκος ένα τζάμπ, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Δύο βολές. Όμως από την εκπομπή την Bad Wave, there's more. Δεν θα έρθει όμως το καράφι, ξανά έρθει την κόρη bound. Δεν θα έρθει ούτε τώρα από τον Κατέρι, ούτε το καλάθι δεν θα κερδίσει, ούτε το φάουλ θα κερδίσει στην άλλη πλευρά από τον Δεκουλάκο. Θα πάει και αυτό στις βολές, συμπληρωμένα ματικά δεν θα έρθει ώρα για τις δύο ομάδες. Παίκτης ακούγεται πάλι από παίκτη των Kings. 45 όλα. Τώρα μπροστά τα λαμόγια, 45-46. Το προσπέρασμα του Μοβ είναι γεγονός. 1-20 πριν λήξη της τρίτης περίοδου. Εδώ 4-45-47 ο Μητσαρίδης. Ο Πλάκος. Ο Σαμούτη πάρει πάνω, θα κερδίσει το φάουλ. Από το Σαμούτη είχε έρθει και ο Μιτζαρίδης για βοήθεια πάνω του. Τρίτο φάουλ, 7-3. Τρίτο φάουλ του Σαμούτη. Πολλοί παίκτες έχουν χρεωθεί με πολλαπλά φάουλ. Δύο ακόμα και τέσσερα κάποιους. Λάκος, άστοχος στην πρώτη. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Αυτό στη δεύτερη. 45-47. Αρχίζει 46-47. Το παραγάνω. Και νομίζω θα μπορούσα να πω απλώς 46-47. Δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η περαιτέρω εμπάθμιση. Ζαρίδης. Θα παίρνει τον Πολυκλάκο τώρα, θα πάει να το παίξει στα πόδια. Ένα jump θα το πάρει. Ένα στο κοστό μας. Αμυντικό rebound δεν υπάρχει στην πρώτη φάση, υπάρχει στη δεύτερη. Φυσικά το Μόκας και το εκμεταλλεύτηκε ο Μέντες. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ ο Ιακωβίδης. Συγχαρητήρια τα έχετε από τον πάγκο. Σίγουρα έδει καλή ώρα. Και το φάουλ.
ομάδα. Παρακολουθείτε στην πρώτη. 45,3 έχει τελείξει της τρίτης περίοδου πια. Δεν το έχω στη δεύτερη. 47 όλα. Ζαρίδης. Ο Σαμούτης κατεβάζει την επίθεση. Σε ρόλο 2 που πάει τώρα με την κυβιά. Μούρκας. Σε ρόλο 3 και... Πεντάρι δεν υπάρχει. Κλασικό. Για τα λαμπογιά δεν τελειώνει τώρα. Μεζαρίδης. Πήρα από τη γωνία από το σφρίδο. Δύσκολη που πάει αράνει πρώτερ μόνο αέρας. Τώρα έχει ρίξει κάτω και πάλι το μυστικό. Δεν υπάρχει φάουλ. Άντων Αποστολίδη, τον Πουλάκο. 15 δευτερόλεπτα, 10 τώρα για τους Kings. Θα μείνουν λίγο ακόμα κάτι για τα λαμόγια σε περίπτωση που εξαρτήσουν τον χρόνο της επίθεσης. Θα το κάνουν, σούτ για 3 άστοχος. Από την γωνία ο Αποστολίδης πάρα πολύ ψηλά. Ο Πουλάκος θα πετάξει την μπάλα ο Σκρίδας. Και θα μπει. 47 όλα λοιπόν. Το παιχνίδι στα ίσα. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία των 47 πόντων. Με κερδίσει momentum, με έβγαλαν άμυνες, έβαλαν δύο σερί τρίποντα back to back, διαχειρώσε Δημητριάδη τα λαμόγια στην έναρξη, λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περίοδου. Έχουν επιστρέψει στην ίδια περίοδο από το μείον 13 με εντελώς κόντρα το momentum. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας συντονισμένοι για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, δόθηκε το OK από την γραμματεία για να δοθεί το OK στους διευθυντές, για να δοθεί το OK στους παίκτες, για να δοθεί η μπάλα στα λαμόγια, η οποία, τα οποία έχουν την πρώτη κατοχή Φιλερίδης, ο οποίος οργάνωσε την επίθεση του Γιαστρής, πήρε από τον Μιτζαρίδη, είναι άστοχος, επιστρέφουν οι δύο τους ταχύτατα στην άμυνα. Σε ακολουθούν να παίζουν με χαμηλό σχήμα τώρα τα λαμόγια, για να δούμε πώς θα τους ευνοήσεις ή αυτούς τους αντιπάλους τους. Σολίδης πέρασε μέχρι μέσα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Παίρνει την άμυνα, συμφωνές τώρα από τα λαμόγια. Λυρίδης. Στρίζος. Ζαρίδης τώρα, μάλλα δεν έχει πάει μέσα σε ρίγκο σε αυτή τη φάση. Ένα jump shoot πήρε, λαμβάνοντας το screen από τον Μόκα. Και είναι έστοχος ο Ζαρίδης και πάλι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Από τον ίδιο. Φλάκος. Πέρασε, πολύ περίπτωση προσπάθεια και πίσω φάουλ. Παρόλα ναι, όλα παρόλα το γεγονός ότι οι Summer Kings έχουν κάνει 5 παραπάνω κλεψίματα, 8-3. Μουσική 19 στις 29 βολές οι Kings μέχρι στιγμής. Τώρα 20 στις 30, 14 στις 15 τα λαμόγια, μόλις μία άσχημη βολή. 7% τώρα για τα The Kings. Άστοχος Λάγος από το rebound. Νικοβίδης. Παίρνει ένα σκρίνο από τον Νίκου. Να jump shoot έστοχος. Ένας απελευθερωθεί από τον Κώστα. 51-49. Συνοχή από τον πάντο Σερμετήρης. Ζερίδης. Ζερίδης. Πάει μέχρι μέσα από μια μικρή προσπίση. Λάθος πάσα όπως ο Παπαϊδάνος δεν ήταν στην πρώτη γνώμη και ο κόρον παίκτης μπορεί να γκάρει τον Bugs ότι ήταν 92-49 λοιπόν. Συγκαταρχή για Kings. Τώρα, Λιάκος οργάνωσε την επίθεση, Νίκου έχει γυρίσει από τη μία, έχει γυρίσει από την άλλη, έκανε το σουτ, ωραίο release, έχει γυρίσει. Rebound του δίδια απέναντι σε δύο παίκτες, με το έτσι θέλω το καλάθι. 54-49. Άλλη μία λέει κάποιος Μιτζαρίδης. Αν δεν ψάχνω να σου ο Μόκας, τον αγκαλιάζει λίγο. Εγκοβίδης δίνει σκρίνη σε άλλο παίκτη τώρα ο Μόκας. Λιδίδης για τρεις, το έχει πάρει στο ροκάι, είναι άστοχος. Αλλά μπήκε και μπήκε και πάλι απέναντι στον Τερμετζή. Το αμυντικό rebound. Διώξε την πάσα στο ένα ακόμα για να ξεκινήσει η επίθεση ο Λιάκος. Ο Πουλάκος. Διακοβίτης από την γωνία. 0-1 δραματικά, προσέχουν ήδη ιδιαίτερα
νωρίς τα φάουλ δύο ομάδες. Έστοχος ο Ιωκοβίτης στεκόμενος και πάλι στον αέρα, 56-49. Πρωταγωνιστής για τους Kings, ένας εκ των πρωταγωνιστών. Θα ζητήσει, θα πάρει συν τον μπάσκετ, έχουν μπροστά, ωραία δεν φαίνεται. Έχει κερδίσει όμως την μπάλα, έρχεται από τη συγκυρία και πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει παράβαση όμως. Πριν να φέρει την μπάλα στο καλάθι ο Αποστολίδης, πολύ πίσω. Time out. Έχουν καλέσει οι Kings. 56-49, έχουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στην Sonic Arena. Οι δύο παντιέ ήταν μεγάλες. Μεγάλη έμφαση στην άμυνα. Επίσης διορθώνουμε το time out προηγουμένως το είχαν πάρει τα λαμόγια. Τέταρτο φάουλ το νούμερο 2. Τέταρτο φάουλ του Τηλερίδη τώρα. 0-3 ταματικά έχουν στακάρει αρκετά τα φάουλ τους και για αυτή την περίοδο τα λαμόγια. Έχει πάρει και θέλει να αποστάρει τον Τηλερίδη τώρα. Νικουλάκος, φούλ από μακριά έρχεται. 49. Είναι 9. Λιδίδης Σαμογλου. Λιδίδης, θα χτυπάσατε με ζήσεις. Γύρισε κόπη καλά με φάουλ, δύο παίκτες είχαν πάει πάνω του. Για να δούμε εάν θα προσεγγίσουν αυτό το deficit, αυτό το έλλειμμα 9 πόντων με ηρωικές ατομικές προσπάθειες στα λαμόγια ή με ομαδικές. Άλλαξες οι ηρωικές προσπάθειες. 1-3 λοιπόν, το πρώτο φάουλ που παραχωρούν οι Kings στους αντιπάλους τους, συνοδεύεται με δύο βολές. Εδώ είναι ο Terminator. Εδώ είναι ο Terminator. Εδώ είναι ο Terminator. Εδώ είναι ο Terminator. Εδώ είναι θα μου έχει περάσει και είναι πιο φρέσκος από ό,τι ήταν προηγουμένως. Είναι άστοχος επιθετικό ριμπάουντ που νίκησε και πάει αντίπαλος απέναντι σε δύο και καλάθι. Έχασε το λόγιο μου, αλλά αυτός έχει την μπάλα. Και ούτε το καλάθι, 58-53. Διακοπίδης, διαφορά στους 5. Παπασολίδης. Σε αυτό δευτερόλεπτα ανεβαίνει για να δώσει ένα σκύνο νίκου στο τελευταίο κίνηση. Τον Kings, καστή πάσα στη γωνία έξτρα για 3. Άστοχο όμως, με την ένα φόρος επίσης από τον Κουλάκο. Ζαρίδης, πήγε λέει η παίκτη του. Δεν νομίζω να έχω μαλώσει, όπως το έλεγε να πάει στο ίδιο. Κιλερίδης, το έκανα σου για 3. Αμπί time out! Σου για 3, πήγε 58-56, τα λαμόκια είναι πίσω και πάλι. Ήταν πίσω με 13, τώρα είναι πίσω. Στο σκορ, 58-56, time out που είναι. Καλέσει τώρα οι Kings πριν καν μπει το καλάθι στον Αγγέλη και από κάποιον εάν μπει time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Το παιχνίδι, το τέλος του παιχνιδιού προμηνύεται συναρπαστικό. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά, που αλλού στη Sonic Arena. Έπειτα από το time out που καλέσαν οι Kings και έτριμη στικοπάθεια, δεν καταφέραμε να σπάσουμε κάποιες πληροφορίες ούτε από αυτούς ούτε από τα λαμόγια. Τώρα ήρθα λίγο στο ASMR οι φίλοι μας. Θα το time out 14-14, πρώτη κατευθύνη. Είναι μια πάσα στη γωνία ο Κατέρης. Ο Μουνάκος πάει μέχρι μέσα στην καστή πάσα. Ήταν δύο παίκτες, ένας από τους πήρε και πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος και βρεθεί ελεύθερος στην ίδια θέση που ήταν ο Ψολίδης και ο Λιάκος που δεν πήρε. Spacing μεταξύ των δύο δεν ήταν καλά. Στην κορυφή. Ζερίδης. Μόκα στο διχτάκι είναι πάλι παραπονεμένο. Πολλά παραπονά έχει απόψε. Τα μου πέρασε ένα τζάμπι το άστοχο. Άφερε το Λιάκο. Η μαρτυρία για φάουλ δεν δόθηκε. Για ενδεχόμενο φάουλ που δώσετε. Πολυφωνάκος. Αποστολίδης. Για το φλέξι του Τσάμπολου συγκρατεί την μπάλα. Όχι όμως την κατοχή, θα την αφήσει να περάσει εκτός. Α, το μπάνερ. Out. Ο Αποστολίδης. Το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. 58-56, έτσι λοιπόν θα περάσει τόσο και στο Φιλιππίδη. Γερίδης περνάει στον πάγκο. Έχω βίδει σου για 3 τελείων, ο χρόνος βίδει σου είναι άστοχο. Υπάρχει και αμυντικό rebound του Τερμετζή. Τσάμογλου τώρα κατεβάζει την επίθεση.
Ζαρίδης, για τρεις θα το πάρει. Δεν θα το βάλει. Συνδικό rebound, Φιλιππάκος τώρα έχει παίρνει τις μεγαλέψεις και τις καταστάσεις. Ζαρίδης. Το screen πάει μέχρι να σε σπέσει κάτω και αυτός. Διόμενος προς τον σύμπολο στον Μόκα Σουμιάς. Ακούστε και κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζεται δέοντας τα λαμόγια. 58 όλα. Για δύο τελικά. Πολλά τρίποτα, νομίζαμε ότι είναι τρίποτα. Αλλά ήταν τρίποτα τελικά. Σουμίδης πέρασε. Στολίδης. Στράβος αυτό δευτερόλεπτα ένα jump στο μαχτινό δίποτα θα το πάρει. Άστοχος υπάρχει αμυντικό rebound. Τσάμογλου. 1-3 ομαδικά παραμένουν. 4 λεπτά ακόμα. Ζαρίδης. Ζαρίδης πέρασε, έδωσε. Και μια... Ενώ υπάρχει τρίποντο. Με τα μπλόμπο την γωνία του Ζουλιπάκου. Μιλάει την κρίση μια ώρα. Και δεχτεί ένα λεπτά ισχυρό χτύπημα ο Λιάκος. Θα λέει τώρα με το ρεφ. 2-8-1. Μια μακρινή πάσα έχει ξεχαστεί. Θα κάνει μια προσπίση του Ζουλιπάκου. Θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν. Δεν έρθει το αυτοκριτικό μπλοκ. Κατέρισε τις βολές. Έστω στην πρώτη έπειτα από μια μικρή περιπέτεια. Κατέρισε. Είναι 6-1. Αυτός μπέτρει 6-1. Ζαρίδης. Για τον Ρουμουζή. Ποιος ήταν η μητρές. Εντάξει, δεν το είπαν και πολύ. Ζαρίδης. Πέρασε κάτω τον Τζάμο Γλουσίου για 3 και πάλι. Και πάλι ο εύστοχος. 60-64. 3 αίμα, ούτε ένα τρίποντο. Δεν είχαν βάλει τα λαμόγια στο πρώτο μισό. Κοβίδης παίρνει να σύμβουν τον Καβέρι, ένα ακόμα στο δεκαταλευτή, ένα jump στο πέντε του Δερμετζίδη. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα λίγο να αλλοιωθεί. Δεν αλλοιώθηκε, δεν βγήκε. Τζαμαγλου. Ζαρίδης. Ζαρίδης, 8 δευτερόλεπτα. Έπεσε κάτω, δεν έβγαλε μια πάσα. Τζαμαγλου, ο οποίος τη ζήτησε. Φάουλ. Μετά 11 που λέει... Θυμάστε διπλή ή μόνη αλλαγή τελικά. Μόνη αλλαγή, Δημητριάδης περνάει εντός στη θέση του Δερμετζή. Πάνω! 4 δευτερόλεπτα. Συζήτησαν, συζήθηκαν και αποφάσισαν αναλόγως. Ζαρίδης λοιπόν στις βολές, τρίτο αντιεθνικό του παιχνιδιού. Στο 64, συν 2 βολές, συν κατοχή για λαμόγια, έξω από την πρώτη του Ζαρίδης. Εξισή καταρχή λοιπόν για τα λαμόγια. Ζαρίδης για 3 και πάλι. Ο Θεόφωνος τι έκανε, φάουλ για 3 βολές. Όχι, δεν στο Λιάκο. Πάλι στις βολές ο Ζαρίδης. Σε 2 επιθέσεις έχει πάει. Θα εξελέσει σε 2 επιθέσεις συνολικά 5 βολές, όχι. Δεν το βλέπεις. Για το μέρα αυτό. Αντώνη, Αντώνη, έχουμε χαρτί. Όχι. Δεν έχουμε χαρτί. Με την γραμματεία, μπορείτε να μας πείτε για να τα γράψετε αυτό μετά. Έτσι όπως η πρώτη Μητσαρίδης. Ωραία. 6-7. Και πάλι 6-8, στο σύν 8. Στο σύν 8 τα λαμόγια. Thank you.
ωραία. Κοιτάει η μάτια που είναι καλές οι Kings. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, καλούνται αυτοί τώρα να ανέβουν ένα βουνό. Μια πόντο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μια ακόμα φορά στον Καρίνα, έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Kings. Χαρούμενοι να διεκδικήσουν μια διαφορά 9 πόντων και τώρα όχι 7 καθώς ένα σλάλομ δεν θα δικαιώσει τον Αποστολίδη, παίρνοντας κάτω. Επιτηρεί τώρα ο ίδιος τον Μητσαρίδη. Σαμογλου. Θα το αφήνουν ελεύθερο και θα πάρει το τρίποντο. Και είναι εύστοχος! 60-72! Αυτό κι αν ήταν μαχαιριά στην καρδιά των Kings. Περάσει το πάνω τώρα ο Μόκας. Δίκα τέλειο με το παίκτη του. Τέλει. Τι πάκος έχει περάσει εντός. Φορτωμένος με φάουλ σουτιά. 3-45 μοίρες μετά. Απλό άστοχο. Αρένεψε άμυνα από στο Λίδης είναι... Άστοχος. Ναι. Ζαρίδης. Κάνει τις χειρονομίες στους παίκτες του, στους παίκτες του, στα μίδια του, είναι και πολύ καλά κάνει. Δεν έχουν κάποιο λόγο να βιάζονται κάθε άλλο τα λαμόγια. Ζαρίδης, ωραία πάσα, πέρασε. Βάζουν και Teamworks τώρα. Δεν βγάζει εκείνη την πάρα στο καλάθι, έχοντας περάσει στο Parkek νέο 60-74. Στολίδης. Νίκου. Πάλι όπως Στολίδης στην κορυφή αυτή τη φορά. Για το κλέτσιμο τα κατάφερε. Συνυφάκος, αλλά όχι. Και την κατοχή. Νικομίδης. Πάσα. Στονίδης. Δεν έφτασε στον Νίκο, άλλος παίξει τώρα πάνω του 4-4. Καυτή πάσα. Εγκριμπήσετε δεύτερο χρόνο. Κατέρης στη γωνία. Δεκουλάκος του διαθέσαμε 3 και για 2. Εμπρόσθετο με παρόλο τόσο σπρώξει την μπάλα ο Γεωργιάδης αλλά εκεί. Είναι ωραίο. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά. 14-4 για τους Kings και συν 14 για τα λαμόγια. Κοιτάξτε, πήρε ένα screen, έχει εκτελέσει πίσω από το Αποστολίδης, πολύ δύσκολο, άστοχο, θα μου έχουν το rebound. Ο Ζήκος έκανε μία προσπίση, κόπηκε προς τη στιγμή ο Γεωργιάδης, αλλά ήρθε το καλάθι ο Γεωργιάδης. Βλάκος, η γωνία ζήτησε και πήρε ο Νίκος για 3, άστοχο. Συνδικό ριμπάντο του Τσιμπάκο. Ζαρίδης. Τελευταίο λεπτό. Στο σύν 16 τα λαμόγια. Τα χρήνα έχουν ακόμα φάλλον όσο οι Kings. 45 δευτερόλεπτα πλέον χωρίζουν τα λαμόγια από την τρίτη σερίδια δυτική της νίκης. Σούτια 3 άστοχο. Πριν το ένα σκρίνα στον Διάδη. Ζαρίδης. Τράκος. 15 δευτερόλεπτα, έκανε μια προσποίηση, άστοχος όμως από πολύ πλέον για τον θέση, ενδεχομένως επηρεασμένος από την ψυχολογία η οποία ρέει προς την αντίπαλη πλευρά τα αντίπερα όχθη των λαμόγιων. 3 δευτερόλεπτα, πάρε τα ημίγω τσάμω γλυκόκι Τζαρίδης, για να δούμε θα εκτελέσει επίθεση ομάδα των λαμόγιων μάλλον όχι, αφήνει την μπάλα. Ο Μητσαρίδης παίζει αλληλοσυγχαίρονται και από τον πάγκο και από το παρκέ. Τελικό σκορ λοιπόν 60-76. Κατάφεραν να υπερκαλύψουν μια διαφορά 13 πόντων βρίσκοντας στο μείον 13 στην τρίτη περίοδο στην έναρξη αυτής. Καλαμόγια κερδίσαν με 16 σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξεπέρασε τους 150 πόντους. Τρέχουμε με κάποια άλλη μετάδοση. Κάπου εδώ πέρα αυτή έφτασε στο τέλος της. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε το τοπικό ακουστικό υλικό, ευχές για όμορφη συνέχεια, ευχές για όμορφη ζωή, θετική ενέργεια, καλοκαίρι και έφη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας!